βλέποντας αυτό το κόκκινο φωτάκι, πού πάει άραγε ο νου σας? Μήπως στη δρόσα από τις άγριες μέλισσες που τραγουδούσε στη Χαβάη? Δώσε σχήμα στη δάντελα, πήγαινε με αλλού. Χαίρετε, είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και ώρα είναι ώρα για πνευματική γυμναστική. Η σημερινή ιστορία την οποία θα σας πω έχει πολύ ενδιαφέρον και σχετίζεται φυσικά με το κόκκινο φωτάκι και με τις πεταλουδίτσες της νύχτας. Παπατσού, παπατσού. Όχι, μαντάμ. Κλεφτοκοτού. Ούτε. Ξέρετε, ναι, το επαγγελμά μου είναι λιγάκι περίεργο. Κατάλαβα. Το αρχαιότερο επάγγελμα, έκτακτο και πολύ αποδοτικό. Κάποια στιγμή ένας Άγιος, ο Άγιος Βιτάλιος, θυσίασε την φήμη του για να σώσει μερικές από αυτές τις αθώες κατά βάθος ψυχές. Τι έκανε? Μετά από 40 χρόνια άσκησης που απέκτησε πολλές αρετές, πήγε στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει το εργόχειρό του, τα πανίδια του. Μάζεψε κάποια χρήματα, αλλά βλέποντας τις πόρνες να είναι εκεί πέρα σε σειρά στο λιμάνι και να περιμένουν να ψαρέψουν πελάτες, οι πόρνες στο λιμάνι να ψαρέψουν πελάτες, πολύ έξυπνο, τις λυπήθηκε. Και πήγε και ζήτησε δουλειά για να εργάζεται εκεί στο λιμάνι ως αχθοφόρος. Εκεί του δώσαν 12 οβολούς, 12 νομίσματα. Από αυτά το ένα το κρατούσε για τη συντήρησή του, έτρωγε κάτι λούπινα, μια πολύ φτωχική τροφή, και τα υπόλοιπα 11 τα έπαιρνε και κάθε βράδυ διάλεγε μια πόρνη, έμπαινε στο δωμάτιό της, της έδινε τα χρήματα και της έλεγε: «Σήμερα σου εξασφάλισα μια νύχτα αγνότητας». Καθόταν στη γωνία του κελιού, προσευχόμενος όλη τη νύχτα. Κάποιες πόρνες ακολουθούσαν το παράδειγμά του και προσεύχονταν και αυτές, άλλες πέφτανε για ύπνο. Πάντως το θέμα ήταν ότι παρέμεναν καθαρές, παρέμεναν άγνες. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι κατέκριναν φυσικά τον Βιτάλιο γιατί δεν ξέρανε το μυστικό του. Μάλιστα κάποιο πρωινό, κάποιο ξημέρωμα, ένας περνούσε και σύχναζε σε εκείνα τα μέρη, αντί να κοιτάξει τα δικά του τα χάλια, είδε τον Βιτάλιο. Και του λέει: «Βρωμοκαλόγερε, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα?» Και μας το παίζει και Άγιος και του τραβάει μια δυνατή σφαλιά. Τότε ο Άγιος Βιτάλιος του λέει: «Σε συγχωρώ μεν, αλλά η σφαλιά που μου έδωσες θα τη λάβεις πίσω και θα ακουστεί σε όλη την Αλεξάνδρεια». Ο Άγιος Βιτάλιος κάθε φορά που πήγαινε στο δωμάτιο μιας πόρνης όμως, της ζητούσε και ένα μόνο πράγμα. Έθετε μόνο έναν όρο: να μην αποκαλύψει σε κανέναν αυτό το μυστικό, παρά μόνο μετά το θάνατό του. Πέρασαν τα χρόνια. Κοιμήθηκε ο Βιτάλιος. Δεν το ξέρε κανένας, γιατί ήταν εντελώς έρημος εκεί που ζούσε, μέσα σε ένα φτωχικό δωμάτιο. Τότε ένας δαίμονας πηγαίνει σε αυτόν ο οποίος χτύπησε τον Άγιο Βιτάλιο και του τραβάει μια δυνατή σφαλιάρα και του λέει: «Αυτή είναι από το Βιτάλιο, για να μάθεις να μην τον κατακρίνεις». Βγαίνει αυτός και φωνάζει από πόνο: «Ο Βιτάλιος κοιμήθηκε, ο Βιτάλιος κοιμήθηκε», και έτσι το μάθανε και οι υπόλοιποι. Πάνε, τον μαζεύουν και εκεί πέρα, αφού μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, μαζεύτηκαν και όλες οι πόρνες οι οποίες είχαν λάβει αυτό το μεγάλο δώρο, αυτή τη μεγάλη ευλογία από τον Άγιο Βιτάλιο και εξιστορούσαν σε όλους το μυστικό του Βιταλίου. Φανταστείτε πως τότε όλοι οι κάτοικοι εκεί πέρα της Αλεξάνδρειας που είχαν κατακρίνει τον Άγιο Βιτάλιο ντράπηκαν για τη συμπεριφορά τους. Αυτό παθαίνουμε κι εμείς όταν βιαζόμαστε να κατακρίνουμε ανθρώπους και πράγματα. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάς να προσπαθείς να μην κατακρίνεις ποτέ και κανέναν. Τι να κάνεις, όχι τι να κάνεις. Χίλια δύο πράγματα θα μπορούσες να κάνεις αν ήθελες. Αν ήθελα? Και τι ιδέα έχεις εσύ δηλαδή ότι θέλω και κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω? Και όλες αυτές οι κοπελίτσες που βλέπεις εδώ μέσα, τι φαντάζεις? Πως τους αρέσει να καταχωνιάζονται στα υπόγεια και να κρατάνε συντροφιά σε μεθυσμένους ναύτες? Οι αλλού ξεκίνησαν κι αυτές και αλλού βρέθηκα. Εγώ για να καταλάβεις, δηλαδή τι να καταλάβεις. Άσε κύριε καθηγητά. Εσύ δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό σου λέω, άστα καλύτερα. Συγγνώμη. Excuse me. Excuse me. Του λιμάνιου το καλτερίμιο συνθεσίσα, μα που δεν ξέρουν είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος.
που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες τις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλδερί με ένα ατέλειωτο καημός. Φυσικά, να μην ξεχνάς να κάνεις και εγγραφή και να κοινοποιείς τα βίντεο μας. Να είστε καλά.